Καλησπέρα σας. Έχει προχωρήσει αρκετά το καλοκαιράκι. Όλοι είσαστε στις παραλίες και εγώ μαζί σας όμως. Γι' αυτό σήμερα έχω εύκολες και γρήγορες λύσεις. Γυρνάμε μουσκεμα σχεδόν από την διαδρομή στο σπίτι. Και τι χρειαζόμαστε να φάμε? Κάτι γρήγορο, νόστιμο και εύκολο. Να γίνεται στο τσακ μπαμ, αλλά να μας θυμίζει και ελαδίτσα. Και καλοκαιράκι. Τι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο που μυρίζει ελαδίτσα και καλοκαιράκι εκτός από την ντοματούλα? Σήμερα λοιπόν σκέφτομαι να κάνω ένα μπέργκερ, γιατί έχω και ένα νεαρό καλεσμένο. Μπέργκερ ντοματοκεφτέ. Ναι, καλά ακούσατε. Μπέργκερ ντοματοκεφτέ. Γιατί όχι, φτιάχνουμε 2-3 μπαμπάτσικους ντοματοκεφτέδες, παίρνουμε και ψωμάκι και όλα τα υλικά που θα δείτε να βάζουμε και να ταιριάζουμε μαζί και φτιάχνουμε ένα ντοματοκεφτέ. Ένα ντοματοκεφτέ και ένα μπέργκερ που θα αφήσει ιστορία. Έχω κόψει σε μικρά καρεδάκια την ντομάτα μου. Την έχω αλατίσει και την έχω αφήσει στο σουρωτήρι για τουλάχιστον μισή ώρα με 3/4 να στάξει τα νεράκια. Δηλαδή, πριν πάτε για μπάνιο, κόπτε την ντοματούλα και βάλτε τη στο ψυγείο σου σουρωτηράκι. Το πρώτο πράγμα που βάζω είναι το αλεύρι. Κρεμμυδάκι στο μπλέντερ, όχι όμως λιωμένο, θέλω να το νιώθουμε λίγο μέσα. Ψιλοκομμένο βέβαια να είναι αρκετά. Περίπου μισό κρεμμυδάκι για την ποσότητα που σας έχω δώσει. Φέτα. Μα τι καλοκαιρινή σαλάτα είναι αυτή. Αν δεν είχαμε βάλει το αλευράκι, είναι μία καλοκαιρινή χωριάτικη σαλάτα. Βάλτε φετούλα. Κίτρινο τυρί για να κάνουμε τι, να έρθει να γίνει σε σαγανάκι. Αυτό ήτανε. Εγώ το έκανα και τηλεοπτικό, λίγο πιο αργά. Γίνεται ακόμα πιο γρήγορα, άρα τι κάνουμε, κερδίζουμε πολύ χρόνο. Κοιτάξτε, έχει πάρα πολλά τυράκια. Και ένα αυγό. Και ανακατεύουμε. Το αυγό, όπως γνωρίζετε όλες οι νοικοκυρές, νέες και παλιές, είναι για να ενώσει όλα μας τα υλικά. Βγαίνουν αρκετοί με αυτή τη μικρή δόση. Κοιτάξτε, μην το όμως πως σιγά σιγά έρχονται όλα τα υλικά και δένουν και υπερισχύει η ντομάτα. Αν και στην αρχή νομίζαμε ότι τυρί είναι αυτό το οποίο κερδίζει, θα δείτε στο τέλος ότι θα φανεί περισσότερο η ντοματούλα. Και τώρα εδώ θα κάνω μία στάση. Γιατί τον ανέβασα αυτό το ντοματοκεφτέ και ο καλός μου φίλος ο Ηλίας ο Μαμαλάκης, που με παρακολουθεί και τον αγαπώ και του στέλνω τα χαιρετίσματά μου και με συμβουλεύει, είναι πολύ καλός συμβουλάτορας. Άλλωστε, οι περισσότερες από εμάς, της δικής μου γενιάς και της νεότερης, μάθαμε να μαγειρεύουμε με τον Ηλία το Μαμαλάκη στην τηλεόραση. Μου έδωσε μία συμβουλή. Βρε Σιεβάκι μου, εκτός από το δυόσμο που έχει σκοπό να βάλεις, δοκίμασε και λίγο με αμπαρόριζα. Και θα το δοκιμάσω σήμερα, εδώ μαζί σας πρώτη φορά, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει κι εγώ. Έχω λοιπόν δύο μειγματάκια εδώ. Στη μία βάζω κλασικά το δυόσμο. Δυόσμο, βόλτε, δυόσμο. Τον αγαπώ πολύ το δυόσμο. Το καλοκαίρι σχεδόν σε όλα τα πράγματα που φτιάχνω και το ονομάζω κεφτέ, βάζω πολύ δυόσμο. Λέτε να μου αλλάξει ο Ηλίας Μαμαλάκης τη γνώμη τώρα και να το αλλάξω, να βάζω αρβαρόριζα. Για να δούμε. Εγώ ποτέ δεν λέω όχι στις αλλαγές, ειδικά από τέτοιους ανθρώπους. Και έχω ψιλοκόψει και λίγη αρμπαρόριζα. Πω, όμως χομυρίζει η αρμπαρόριζα. Εγώ την έχω συνδυάσει με το σταφύλι, το γλυκό. Και μου φαίνεται και εμένα λίγο περίεργο. Για να δω, έχω πολλή αγωνία. Έτοιμο είναι το μείγμα μας. Έχω ανάψει εδώ τις φωτιές μου. Έχω ετοιμάσει δύο φωτιές, όπως βλέπετε. Ο ντοματοκεφτές δεν θέλει πολύ λάδι για να τηγανιστεί. Ξέρετε τι έχω κάνει. Θυμάστε την προηγούμενη συνταγή, μία από τις προηγούμενες συνταγές που είχαμε φτιάξει τις πατατούλες. Κομμένες με αυτό εδώ πέρα το εργαλειάκι είναι, που γίνονται έτσι. Ζιλιέν λέγεται αυτό. Και μπορεί εμείς να μην το ξέρουμε γιατί είμαστε απλές νοικοκυρές, αλλά υπάρχουν κάτι εργαλειάκια, τώρα θα σας πω το μυστικό, Απ' τη μια με βοηθάει και καθαρίζω την πατάτα και απ' την άλλη την κάνω ζιλιέν. Όταν θέλουμε να κάνουμε μικρούς ντοματοκεφτέδες, παίρνουμε κουταλάκι. Εδώ όμως θέλουμε να τον κάνουμε λίγο πιο μεγάλο, όπως είπαμε, λίγο πιο μπαμπάτσικο. Οπότε πλάθουμε, μην το φοβάστε, κοιτάξτε, δεν αφήνει πολύ. Δεν έχω αλατίσει καθόλου, γιατί τα τυριά και η φέτα από το τυροκομείο τζουμπάκι και το κίτρινο είναι αλμυρού της κατηράκια. Θα κάνουμε έναν και έναν. Αχ, πόσο αγωνία έχω αυτή την απαρόριζα. Θέλω να τη δοκιμάσω άμεσα. Τέλεια, έτσι.
έχει μοσχομυρίσει το σύμπαν, όχι ο τόπος. Έτοιμο είναι το λαδάκι της πατατούλας μου. Αυτές τις πατατούλες τις βάζω έτσι, δίπλα για τσαχπινιά. Είναι τηγανιτές, αλλά δεν είναι τηγανιτές, τα έχουμε πει. Πολύ λίγο λαδάκι, λεπτές και γίνονται γρήγορα. Θα τους βάλω λίγο αλατάκι με μυριστικά, κριτικά, που το αγαπώ και το βρίσκω στο μπαχάρι. Και θα τις αφήσω να γίνουν σαν ομελετίτσα. Εδώ. Πω, ένα χρωματάκι. Το έχω αποσύρει λιγάκι, όπως βλέπετε, από τη φωτιά, γιατί το είχα πάρα πολύ ψηλά, δεν πειράζει. Αυτό θέλει όμως ο ντοματοκεφτές, θέλει σοκάρισμα, θέλει πολύ καυτό λάδι. Λίγο, δεν θέλει να κολυμπήσει, δεν θέλει να πάρει όλα τα λάδια μέσα, λίγο λαδάκι, ίσα στο τηγάνι. Κοιτάξτε ένα χρώμα. Το γυρνάω, το επιστρέφω λίγο πάλι πίσω. Έλεγα πάντοτε ότι εμένα η αγαπημένη μου κουζίνα είναι η ελληνική. Αγαπώ και την ιταλική και μου αρέσει πολύ και η τουρκική κουζίνα. Αυτές είναι οι οικείες κουζίνες για μένα. Βέβαια, η κριτική κουζίνα, επειδή μεγάλωσε σε κριτικό σπίτι, είναι αυτή που με χαρακτηρίζει. Είναι το comfort food, το δικό μας το λεγόμενο. Βέβαια, ο ντοματοκεφτές είναι ένα καθαρά κυκλαδίτικο πιάτο. Και επειδή όμως αγαπώ τις κυκλάδες και πηγαίνω πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα στη Μήλο, που έχει καλή πρόσβαση με το νησί μας, γι' αυτό επέλεξα να το κάνω. Μου θυμίζει λίγο κυκλάδες. Είμαι κι εγώ σε καλοκαιρινή διάθεση, όπως βλέπετε. Σκουλαρικά και η φίλη μου η μάγισσα, η Κλοκλό στο Ρέθυμνο, στα πεταλάδικα μου έφτιαξε, με πολύ αγάπη. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Έλα, κοριτσάκι μου, να δεις τι σου έχω. Αχ, αυτή η πατατούλα. Έχει κλέψει καρδούλες και πλάκα είναι ότι έχει μάθει και το κάνει και η μικρή. Τώρα μόνη της, της αρέσει αυτή η ενασχόληση. Ο κεφτές με τον δυόσμο είναι έτοιμος. Θα βγάλω και αυτόν με την αρπαρόριζα. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και δημιουργούμε μία ομορφιά. Νάτες οι πατάτες οι σωστές. Όπα. Τακ. Αυτό είναι. Τρελαίνομαι για αυτές τις πατάτες. Λοιπόν, το βγάζω αυτό λίγο στην άκρη γιατί θέλω να κόψω λίγο λουκάνικο. Κόβουμε το λουκανικάκι σε ροδελίτσες. Η πατάτα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ξέρει. Την έχω εκπαιδεύσει από μόνη της. Έτοιμη, τη σβήνω. Κοιτάξτε μια πατάτα. Όχι, σταματήστε τα όλα και κοιτάξτε μια πατάτα. Δεν υπάρχει αυτή η πατάτα, τέλος. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν το δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η πατάτα παρά μόνο στη δική μου και στη δική σας την κουζίνα. Υπέροχο λουκάνικο, φάρμα αντωνάκι, μοσχαρίσιο. Και ρίχνω το λουκανικάκι από τη φάρμα αντωνάκι, το μοσχαρίσιο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λουκάνικο αυτό. Καλά, και τι δεν είναι ωραίο στη φάρμα αντωνάκι. Μας κακομαθαίνει και μας βγάζει συνεχώς καινούργια καλά και νόστιμα προϊόντα. Για το διαφορετικό μπέργκερ με ντοματοκεφτέ θα χρειαστούμε 2 ντομάτες ξεφλουδισμένες Τάσος Αγγελάκης, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 100 γραμμάρια φέτα τυροκομείο τζουρμπάκι, 100 γραμμάρια κίτρινο τυρί από το τυροκομείο τζουρμπάκι, φρέσκο δυόσμο, μισό φλιτζάνι αλεύρι, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, αλάτι, πιπέρι και ένα αυγό. Ψωμί για μπέργκερ, λουκάνικο μοσχαρίσιο φάρμα αντωνάκι, μουστάρδα μπράβα premium με κόκκους συναπιού, μία πατάτα και την τσαχπινιά του Ηλία Μαμαλάκη, μην ξεχάσετε, την αρμπαρόριζα. Εντάξει. Η πατάτα μύθος είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι πώς βγαίνει. Δηλαδή μόνο κριτς μπορεί να κάνει. Συνεχίζω. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα αποσύρουμε το λουκανικάκι εντελώς. Θα τα βγάλουμε. Θα το κουμπίσουμε εδώ. Αλλά ξέρετε τι θέλω. Θέλω εδώ ένα μέσα 2 λουκανικάκια. Θα δείτε γιατί. Αυτές τις βρωμιές κάνω, αυτές. Κοιτάξτε τι ωραία που τσιτσιρίζουν εδώ μέσα και αφήνουν τα λιπάκια τους. Κάτι θα το κάνω κι αυτό. Αυτά τα λουκανικά και τα μοσχαρίσια αφήνουν ένα ζουμάκι θεσπέσιο. Και εγώ τι θέλω να κάνω. Μ' αρέσει το πάνισμα, όπως ξέρετε. Θέλω να ψήσω και τα ψωμάκια μου έτσι. Να μην χάσω καθόλου γεύση. Γιατί να την αφήσω αυτή στο τηγάνι. Θέλω να δώσω χρώμα στο ψωμάκι. Και όταν λέω θέλω να δώσω χρώμα, ενώ θέλω να το κάνω από μέσα έτσι. Και λίγο το κάτω. Το
τόσο πολύ γρήγορα, τόσο πολύ εύκολα, τόσο πολύ νόστιμα για εσάς και για την οικογένειά σας, για τα φιλαράκια σας, για τους συγγενείς σας, για τα παιδάκια σας. Θα περάσετε καταπληκτικά βράδια καλοκαιρινά. Βάζω πάντοτε στη βάση, σε αυτό το μπεργκεράκι, το έχω ξαναφτιάξει αυτό το μπεργκεράκι τουλάχιστον 2-3 φορές, να ξέρετε, στο σπίτι για φίλους. Μ' αρέσει αυτή, μπράβο με το συνάπι, έχει μέσα σπόρους συναπιού. Θα πάρω τον κεφτέ, που έχει το δυόσμο. Και θα, άκου πως κάνει πατάτα, ακούστε. Και θα πάρω και την πατατούλα. Πέστε μου, εσείς αν με ένα τόσο απλό φαγάκι, δεν χορταίνει όλη η οικογένεια. Γιατί εγώ νομίζω ότι χορταίνει. Γρήγορα, εύκολα, τσακ, μπαμ, δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι, πουθενά, γιατί έχω τα τυριά μου. Ούτε καν στο ντοματίνι, γιατί έχω και τα λουκάνικα. Κοιτάξτε την πανδεσία. Λοιπόν, πώς το κάνουν εκεί στα μεγάλα τα μπεργκεράδικα, δεν βάζουν κάτι μαχαίρια, κάτι πυρούνια πάνω, κάτι... Όπου άκου την πατάτα. Πάντα δίπλα ντοματίνια. Τον έσπαξα το ντομάτο κεφτέ. Και βέβαια όλες ο κεφτές δίπλα. Του Ηλία του Μαμαλάκη, φίλε μου Ηλία, θα δοκιμάσω τα χεράκια σου, τι μου προτείνανε. Κοίτα τι φτιάξει με παρουσία. Ένα καταπληκτικό μπέργκερ. Είναι ένα πολύ καλό φίλο του γιου μου. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα, κοντά σε μια εξαιρετική μαγείρισα. Και ένα από τα λίγα πράγματα που ξέρω για τη μαγειρική είναι ότι πρώτα πρέπει να το γευτείς με το μάτι. Εγώ λοιπόν με το μάτι μου έχω χορτάσει απίστευτα από αυτό το δημιούργημά σας. Και θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω, πραγματικά. Πώς θα λες έτσι, παιδάκι μου. Λοιπόν. Όχι, περίμενε, γιατί μου πήρες απάντησα. Έχω αφήσει ένα ενδεχόμενο με το μαμαλάκι και το απαρόριζα. Θέλω να δοκιμάσω την απαρόριζα, ρε παιδιά. Πω, το είδατε αυτό. Τα τυράκια. Πολλά χρώματα πέρα, βλέπω εδώ, ένα ευχάριστο. Κοίτα, εδώ πέρα τι γίνεται με τα τυράκια. Κοίτα. Ναι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο στο Μάμα Μία. Βεβαίως. Γεια, φάε. Λοιπόν, εγώ θα το πιάσω και θα το δαγκώσω. Α, και εγώ γιατί το βλέπω τώρα και είναι ναι, έτσι παιδί, πολύ ωραίο και λαχταριστό. Εκφράσω, ελευθερία εδώ. Λοιπόν. Όπα! Μεγάλη δουλειά. Τραγανό. Ναι. Για να λέγε. Φανταστικό. Λοιπόν, είναι εξαίσιο. Η κυρία Εύα μας λοιπόν, εκτός από ένας εξαίρετος άνθρωπος, πρόκειται για μια υπέροχη μαγείρισα που διαλέγει πάντα τα προϊόντα του τόπου της, είτε είναι αυτά από τον πανέμορφο της κήπο, τον οποίο και θαυμάζω καθημερινά, είτε είναι αυτά από τα τοπικά μαγαζιά της πόλης μας. Εντάξει, δηλαδή έχω μείνει άφωνη. Αν έχω δημιουργήσει τέτοια εικόνα στα 17χρονα παιδιά, έχω συγκινηθεί. Χρωστάω και στον Ηλία να πω ότι ο δυόσμος έχασε, παιδιά. Τέλος ο ντοματοκεφτές με το δυόσμο, ξεχάστε τον. Ηλίας Μαμαλάκης προτείνει αρμπαρόριζα και εγώ ως πιστή ακόλουθός του θα την μονιμοποιήσω. Είναι καταπληκτική η αρμπαρόριζα, δίνει μια άλλη αίσθηση. Είναι ένα άλλο διαφορετικό εντελώς φαγητό. Ο Αντώνης δάγκωσε από εδώ, θα ρίξω εγώ μια διαγκονιά από εδώ για να σας χαιρετήσω και να σας πω την άλλη εβδομάδα. Και μετά από το μπέργκερ το διαφορετικό, που μας βοήθησε και ο κύριος Μαμαλάκης να το τριοποιήσουμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε μία σοκόλαση. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μία σοκόλαση, αγαπημένη μου. Θα φτιάξουμε μία τάρτα με παξιμαδάκια βάση, ξέρετε τώρα εσείς, έτσι. Φούρνος ντουρουντούς. Στα σπακιά, φουρνίζει για μας, χαρουπάκι. Με φιστίκι, αυτό το φιστικάκι εδώ που βλέπετε. Το αράπικο το φιστικάκι. Για να δω, νομίζω ότι έβαλα μπόλικα. Για να τα αλέσω. Αφρός είναι αυτό το παξιμαδάκι. Φυσικά.
Μυστικάκι και Παξιμαδάκι μας έχουν κάνει αυτό. Δεν χρησιμοποιούμε ζύμες όπως βλέπετε. Σχεδόν σε όλα τα γλυκά μας τα οποία χρειάζονται ζύμες, τα κάνουμε με παξιμάδι. Θέλετε να βάλουμε λίγο πραλίνα σοκολάτα. Δεν έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτό το υπέροχο προϊόν. Δεν μου έχει λείψει. Πραλίνα σοκολάτες λοιπόν. Και λιωμένο βούτυρο πάνω στην πραλίνα σοκολάτας, να λιώσει. Και καστανή ζάχαρη. Και τώρα τα δουλεύουμε. Φυστικό μερετό κατάσταση, Παναγία μου. Τι κάνουμε πάλι εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Είναι έτοιμο, τόσο απλά. Πόσο μας πήρε? 4 λεπτά. Μέσα. Στην ταρτιέρα μας. Ξέρετε τώρα, δεν γίνεται. Πρέπει να ακουμπήσεις σωστά. Το θέλουμε να είναι λεπτό, γι' αυτό έχω επιλέξει να βάλω έτσι μία πιο μεγάλη ταρτιέρα. Δεν θέλουμε να είναι πολύ χοντρό κάτω το μπισκοτάκι. Θέλουμε ίσα ίσα να υπάρχει. Ready. Θα βάλουμε τη βάση στο ψυγείο, όση ώρα κάνουμε εμείς τη διαδικασία, μα να σφίξει. Θα κάνουμε ένα καινούριο τρόπο καραμέλα, όχι εκείνον τον κλασικό τρόπο που ξέρετε, που βάζουμε και βράζει με τις ώρες το ζαχαρούχο γάλα με το κουτάκι του μέσα στο νερό. Ένα τσακ μπαρ, έτσι, για μας που βιαζόμαστε και θέλουμε να τελειώνουμε γρήγορα τις δουλειές μας. Στο ψυγείο. Έχω βάλει τη φωτιά και ρίχνω σιγά σιγά την καστανή ζάχαρη. Δεν τη ρίχνουμε όλη την καστανή ζάχαρη μαζεμένη, τη ρίχνουμε σιγά σιγά και περιμένουμε να λιώσει. Δηλαδή ρίχνουμε το 1 τρίτο περίπου της ποσότητας και την αφήνουμε να υγροποιηθεί για να μας δημιουργήσει την καραμέλα μας. Βάζουμε και άλλο λίγο. Όπως εδώ δεν τη βάζουμε μαζεμένη όλη τη ζάχαρη γιατί δεν θέλουμε να μας μαυρίσει. Η ζάχαρη μου έχει γίνει μία καταπληκτική καραμέλα. Καταπληκτική όμως, καταπληκτική καραμέλα. Την τραβάμε από τη φωτιά, δεν σβήνουμε όμως το μάτι και προσθέτουμε σιγά σιγά την κρέμα γάλακτος, εκτός φωτιάς. Μία κρέμα γάλακτος χρειαζόμαστε. Με όλα τις τα λιπαρά, μην κάνουμε τσιγκουνιές εδώ. Σε αυτή τη φάση θα δημιουργηθεί η ζάχαρη καραμέλα, θα ξαναγίνει καραμέλα, γιατί πέφτει μέσα κάτι παγωμένο. Αυτό μην σας φοβήσει, λίγο θα το βάλουμε στη φωτιά και θα λιώσει. Την ανακατεύουμε. Σε αυτή τη φάση προσθέτουμε το βούτυρο και επιστρέφουμε στη φωτιά μας. Την οποία τη θέλουμε αρκετά χαμηλά. Και αρχίζει και κοχλάζει πάλι. Ωραία. Την έχουμε βγάλει από τη φωτιά. Θα δείτε πόσο ρευστή είναι τώρα που θα τη βάλω πάνω στη βάση. Και βάζω πάλι λίγα φιστικάκια. Είναι κάτι σαν Twix, φανταστείτε. Κάπως έτσι είναι η γεύση της. Τέλεια. Το λίγο το δικό μου το ξέρετε, έτσι. Εγώ και το μήνυμα, αλλά είμαστε δύο αντίθετες έννοιες. Άλλωστε, νομίζω το έχετε μάθει. Και τώρα ήρθε η ώρα. Να βάλουμε την καραμέλα μας. Έτσι αργά-αργά θέλει. Να πάει παντού. Και θα πήξει. Θα δείτε πώς θα γίνει. Σας έχω ετοιμάσει και ένα. Γιατί αυτό χρειάζεται τουλάχιστον 4-5 ώρες στο ψυγείο. Είναι ένα γλυκάκι καλοκαιρινό ψυγείου. Πολύ ωραία. Μα τι τέλειες μυρωδιές είναι αυτές που βγαίνουν, η καραμέλα. Τα χαρουπάκια από κάτω, τα φιστίκια. Απίστευτη μυρωδιά, απίστευτη.
Αυτό τώρα θα το βάλουμε στο ψυγείο όσο εμείς ετοιμάζουμε την γκανάζ. Δεν είναι δύσκολη η γκανάζ. Λίγη κρέμα γάλακτος ζεστάνουμε και θα λιώσουμε τη σοκολάτα. Στο ψυγείο γρήγορα. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την γκανάζ σοκολάτα. Έχουμε ανάψει το μάτι μας και βάζουμε την κρέμα γάλακτος. Με όλα τις τα λιπαρά, όπως βλέπετε, δεν κάνουμε τσιγκουνιές. Έχουμε βάλει στην μπασίνα μας τη σοκολάτα. Θα ρίξουμε πάνω την κρέμα γάλακτος στη ζεστή και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν και να λιώσουν. Έχω και λίγο μελάκι να βάλω, γιατί μου αρέσει, δίνει μια ιδιαίτερη γυαλάδα στην γκανάζ το μέλι. Ίσα-ίσα θέλουμε να τη ζεστάνουμε. Τάρτα καραμέλα σοκολάτας. Για τη βάση θα χρειαστούμε ένα πακέτο χαρουπάκι με φιστίκι από το φούρνο ντουρουντούς, ένα τέταρτο φλιτζάνι ζάχαρη καστανή, ένα τρίτο του φλιτζανιού λιωμένο βούτυρο, τρεις κουταλιές της σούπας μερέντα, φιστίκι αλατισμένο ξεφλουδισμένο. Για τη σάλτσα καραμέλας θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια βούτυρο. Για την γκανάζ μας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, 100 γραμμάρια μέλι και 600 γραμμάρια κουβερτούρα. Μην ξεχάσετε παγωτά από το Άτζελι Τζελάτο Salted Caramel. Εντάξει, μου αρέσει η μυρωδιά της κρέμας γάλακτος. Μου αρέσουν γενικά οι μυρωδιές. Έχει βράσει κρέμα γάλακτος. Και το βάζουμε έτσι μέσα στη σοκολάτα μας και τώρα θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε και θα δημιουργήσουμε μία πολύ ωραία γκανάζ. Τόσο εύκολα και γρήγορα ήταν τα πράγματα, μην νομίζετε ότι παίρνουν ιδιαίτερο χρόνο. Αυτό το γλυκάκι είπαμε, θέλει χρόνο στο ψυγείο. Αλλά αν το φτιάξετε από το βράδυ, την άλλη μέρα, θα το απολαύσετε γυρνώντας από τη δουλειά, από τη βόλτα, από όπου είσαστε. Κρέμα γάλακτος και σοκολάτα. Λίγο αργότερα θα βάλουμε και το μελάκι μας, αλλά όχι τώρα, θα σας πω πότε. Βλέπετε, κοιτάξτε πώς γίνεται η σοκολάτα εδώ πέρα, λες και είναι πίνακα ζωγραφικής. Όταν αρχίζει η σοκολάτα να υπερισχύει της κρέμας, μου αρέσει. Μα δεν είναι σαν πίνακα ζωγραφικής, κοίτα. Μου αρέσει πάρα πολύ που μου στέλνετε τις συνταγές στο Μαμά Μία φωτογραφημένες. Με συναρπάζει αυτό. Δεν το πιστεύω ότι τις φτιάχνετε τις συνταγές και όταν τις βλέπω είτε αναρτημένες στο Facebook στις σελίδες σας και μας κάνετε tag, είτε σε inbox που μου τις στέλνετε, μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όλες τις συνταγές βέβαια γνωρίζετε ότι τις βρίσκεται στο evaintasteland.com, στη neatv.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Και στο Μάμα Μία στο Facebook που μας βλέπετε και μας ακολουθείτε. Έτοιμη γκανάζ. Μέλι. Τα πράγματα γίνονται γρήγορα με το μέλι. Ωραία. Το νιώθω εγώ το μέλι. Εδώ είναι λίγο στη μέση πιο βαρύ. Όμως τώρα θα το ανοίξουμε και θα πάει παντού. Η γκανάζ μας είναι έτοιμη. Θα ανοίξουμε το ψυγείο, θα βγάλουμε το γλυκάκι μας και θα το περιχύσουμε. Πολύ γρήγορα έπηξε η καραμέλα μας. Ας βάλουμε και τη σοκολάτα. Αυτό το ανέβασε σε βιντεάκι, στο Facebook. Χαμός. Θα με μπλοκάρουν οι φίλοι μου, το λένε συνεχώς και να το κάνουν, δίκιο θα έχουν. Με τόση σοκολάτα που δίνω. Τέλεια. Η τάρτα μας είναι έτοιμη για να μπει στο ψυγείο. Δεν θα σας έχω να περιμένετε 5 ώρες, όχι. Σας έχω φτιάξει εγώ μία από το σπίτι μου και σας την έχω φέρει για να τη στολίσουμε μαζί. Έτοιμη την έχω. Είδατε τι μαγικά ξέρω και κάνω. Μέχρι να ανοίξω το ψυγείο να βάλω την άλλη, είχα την άλλη έτοιμη. Τι μένει να τη στολίσουμε. Τα πράγματα εδώ είναι απλά. Φιστικάκια. Καβουρδισμένα, αλατισμένα παρακαλώ.
Επειδή εδώ θα ακουμπήσω κάτι ιδιαίτερο, βάζω λίγο περισσότερο στο κέντρο, φιστικάκι. Και τώρα, η μεγάλη αμαρτία όμως, όχι η μικρή. Κοιτάξτε εδώ, τι παγωτά μου φέρνει το Άτζελι Τζελάτο από το Ρέθυμνο, να σας δείχνω. Καραμέλα αλατισμένη, salted caramel. Και δεν στάνει αυτό μόνο ότι μου φέρνει τα παγωτά. Μου δίνει και πολύ ωραία σιρόπια. Δηλαδή με έχει μη στάξει και μη βρέξει. Σοκολάτα και καραμέλα. Πώς σας φαίνεται. Σοκόλαση, μπα. Ήθελε λίγο ακόμα να γίνει σοκόλαση. Τι λέτε, να σταματήσω ή να βάλω λίγο ακόμα, γιατί δεν έχω βάλει αρκετά. Ταραν! Και σήμερα ηθικός αυτουργός της από πάνω κατάστασης είναι ο Νίκος, που για μένα δεν έχει επώνυμο. Είναι ο Νίκος ο παγωτατζής μου. Έλα Νίκο, να σας δοκιμάσω, να σας δώσω να δοκιμάσεις αυτό το υπέροχο γλυκάκι που φτιάξαμε. Μαζί τα φτιάξαμε. Εγώ από κάτω, εσύ από πάνω. Έλα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Δεν τα έχω μόνο εγώ στο μαγαζί σου. Ήρθες και εσύ μια φορά. Πώς σου φαίνεται αυτό που φτιάξαμε σήμερα? Όπως το πες, σοκοκόλαση. Αν είχες ζαχαροπλαστή, δεν θα την έβαζες αυτή τη συνταγή? Όχι, δηλαδή, μόνο. Αν έκανες και γλυκάκια. Όχι μόνο θα την έβαζα, μάλλον θα εξαφανιζόταν στο δευτερόλεπτο. Έτσι λέω κι εγώ. Έτσι λέω κι εγώ. Παναγία μου. Έχει διάφορα εδώ πέρα που συμβαίνουν, ε. Εντάξει. Το άγχος μου με το κομμάτι δεν ίσχυε αυτή τη φορά. Το έβγαλα και βγήκε πολύ ωραία. Θα πάρω αυτό που έχει σοκολατίτσα, δεν πειράζει. Δικό μας είναι και θα το τσιμπήσω αυτό το μεγάλο κομμάτι από εδώ πάνω. Δικό μας δεν είναι? Βεβαίως. Ό,τι θέλουμε, δεν κάνουμε. Ωραία. Λίγο καραμέλα να μην το βάλουμε, μωρέ Νίκο μου. Λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι λίγο καραμέλα δεν βάλαμε σε αυτό το γλυκό, δεν ξέρω. Έτσι, έτσι, σαν σερμπατίνα. Πολύ λίγη πέφτει. Τώρα πιο πολύ είναι για να διακοσμήσουμε το πιάτο μας. Εγώ είδα που έχεις τα κουταλάκια. Α, τα προσέχεις αυτά βλέπω, ε. Εγώ λέω να φάω με αυτό. Για πάμε. Περίμενες και εσύ κουταλάκι. Κι εγώ, ναι, ας μην φάω με αυτό. Ευχαριστώ. Τέλεια. Θα δοκιμάσουμε μαζί. Μαζί, έλα. Παναγία μου, αυτό χαρένει. Κόλαση. Υπέροχο είναι. Ψέματα λες. Υπέροχο. Αποκλείεται να παίρνω τέτοια εύσημα από σένα. Είναι υπέροχο. Θα ξανακάνω αυτό που γίνεται. Με παγωτάκι πάρε, με παγωτάκι. Πήρα και παγωτάκι. Πω, πω ένα παγωτάκι. Είναι αυτό που παθαίνουν οι εγκυμονούσες που θέλουν να τρώνε μερίδες με πατατάκια μαζί. Αυτό. Εγώ πώς θα χαρακτηριστώ τώρα, δηλαδή. Εγκυμονούσα. Παναγία μου. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου. Σε ευχαριστώ για το υπέροχο παγωτό που φτιάξατε με το τσουρμπάκι, τη γαλομιζήτρα και γίνεται χαμός, φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Το ζητάνε. Το ζητάνε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και τώρα σε salted caramel, παιδιά, μην το ξεχάσετε αυτό το παγωτό. Να το θυμηθείτε. Ευχαριστώ πολύ, εγώ, Νίκο μου. Καλά, καλά. Αλήθεια, σου άρεσε? Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα που σε είδα. Γεια σας. Και εδώ. Εγώ πηγαίνω συχνά και τρώω παγωτά. Έχω τρέλα με το σορμπέ σοκολάτα. Α, σε μια άλλη κατάσταση αυτή. Γίνεται να κλείσουμε πιο δροσερά από αυτό? Πιο νόστιμα, πιο γλυκά και πιο σοκολασμένα αυτή την εβδομάδα που έφυγε? Δεν γίνεται. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.